Πάμε να καλημερίσουμε από τη συχνότητα του 984 τον κύριο Δημήτρη Αλεξανδρή. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Κύριε Αλεξανδρή. Ναι, μ' ακούτε? Καλημέρα σας, τι κάνετε τώρα? Ναι, σας ακούμε. Καλά, καλά, μια χαρά εσείς. Καλημέρα. Χαίρομαι. Επόμενο σταθμό σας για το Χρυσό Δράκο είναι η Κρήτη, έτσι δεν είναι? Είναι η Κρήτη, ναι. Στις 26 ερχόμαστε στα Χανιά. Χρυσός Δράκος. Και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. 26 του μήνα, νομίζω, στα Χανιά, έτσι? Ναι, ακριβώς την Παρασκευή. Και 27-28 του μήνα στο θέατρο Αστόρια, εδώ στο Ηράκλειο. Διαβάζω, προσέξτε. Εγώ είπα ότι λίγο πολύ θα απεγκλωβιζόμαστε με τη συζήτησή μας και θα μιλούσαμε λίγο παραπάνω για τον πολιτισμό, για το θέατρο κλπ. Αλλά εδώ με βάζετε αμέσως στα βαθιά, διότι ο Χρυσός Δράκος μου βάζετε ερωτήματα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις καταραίουν, γιατί είμαστε τόσο απομονωμένοι, μακάρι να μπορούσα να είμαι κάποιος άλλος από αυτόν που είμαι. Κάποιος τελείως διαφορετικός. Για πείτε μου. Τι να σας πω για όλα αυτά? Κοιτάξτε, αυτού του είδους οι ερωτήσεις υπάρχουν στα περισσότερα έργα τέχνης. Μπορεί να μην είναι τόσο σε πρώτο επίπεδο όπως είναι στο δικό μας έργο, αλλά βαθιά μέσα τους αυτές οι ερωτήσεις υπάρχουν σε όλα τα σπουδαία έργα, σε όλα τα σημαντικά έργα. Και το κομμάτι και της πολιτικής αλλά και της ενσυναίσθησης αλλά και του τρόπου που βλέπουμε τον εαυτό μας με τους γύρω μας. Οπότε το δικό μας έργο δεν διαφέρει τόσο πολύ από άλλα θεατρικά έργα. Καλά, ξέρετε, για αυτή την περίφημη την ενσυναίσθηση έχω πολλά να λέω. Ναι. Βέβαια, διότι νομίζω ότι εάν είχαμε την ενσυναίσθηση θα ήταν και η ζωή μας διαφορετική και οι επιλογές μας διαφορετικές και η πολιτική πορεία διαφορετική. Όλα έχουν το δικό τους το μήνυμα και το νόημα, κύριε Αλεξανδρή, και το ξέρετε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν την έχουμε οι άνθρωποι, νομίζω ότι δεν θέλουμε να τις δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία. Ένα βαθιά πολιτικό έργο το οποίο καταπιάνεται με όλα αυτά και ξέρετε, τόσο οι ανθρώπινες σχέσεις, τόσο η βία, τόσο η μετανάστευση, τόσο το τράφικινγκ και τόσο η ανάγκη μας για επιβίωση είναι, αν μη τι άλλο, κουβέντες που τα τελευταία χρόνια μέσα από τις απανωτές κρίσεις τις κάνει ο καθένας από εμάς μέσα στο φιλικό του περιβάλλον, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον ή μάλλον από εκεί έπρεπε να ξεκινήσω, οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στον επαγγελματικό του το χώρο. Ναι, ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια. Το παράδοξο όμως με αυτό, ας πούμε με τη μετανάστευση, η μετανάστευση δεν είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής. Ο άνθρωπος από τότε που υπάρχει, σαν καταγράφεται ιστορικά, μεταναστεύει. Δηλαδή πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο ζητώντας καταρχήν τροφή, δηλαδή επιβίωση. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο και πρέπει να καταλάβουμε πια ότι η ιστορική διαδικασία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους είναι να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Τα σύνορα μπορεί να έχουν αλλάξει, δηλαδή γιατί ιστορικά, να μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Το ζήτημα είναι ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πια αυτή την ιστορική συνέχεια του ανθρώπινου είδους. Οπότε το έργο μας δεν είναι σύγχρονο, η κουβέντα αυτή δεν είναι επίκαιρη, είναι μια κουβέντα που, αν πραγματικά έχουμε την υποτυπώδη ιστορική μνήμη, πρέπει να την εντάξουμε σε αυτή την κουβέντα. Το ότι τώρα πια έρχονται Σύριοι στην Ελλάδα ή Πακιστανοί ή δεν ξέρω από ποια χώρα, οι Κινέζοι, όπως περιγράφουμε στο έργο μας, αυτό είναι το μόνο επίκαιρο. Παλιότερα οι Έλληνες ήταν μετανάστες και πρόσφατα κιόλας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Οπότε το θέμα της οικογένειας, δηλαδή ας πούμε το θέμα της οικογένειας που θίξατε, όλοι μας στην οικογένειά μας έχουμε έναν άνθρωπο ή στο φιλικό μας περιβάλλον ή στο οικογενειακό μας περιβάλλον που υπήρξε ή είναι μετανάστης. Και καλά, σε ό,τι έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον δεν στέκομαι μόνο στο θέμα της μετανάστευσης. Στο τράφικινγκ, σωστά, αλλά λέω και κάτι άλλο. Επειδή ουσιαστικά κάνουμε αυτή την κουβέντα μεταξύ μας, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το δύσκολο, η βία είναι το πάρα πολύ δύσκολο, οι ανάγκες μας είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και επικαλέστηκα τα τελευταία χρόνια τις απανωτές κρίσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει σε όλους εμάς που μας έχουν
αλλάξει ρυθμό στη ζωή μας. Είναι αλήθεια, κύριε Αλεξανδρή? Αυτό ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι γιατί πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής και με την τεχνολογία αλλά και με τον τρόπο διαβίωση. Αλλά ναι, όλα αυτά είναι μέσα στο έργο μας. Όλα αυτά είναι μέσα στο έργο. Ποιο ακριβώς είναι ο ήρωας, ποιος είναι ο ήρωας στο κέντρο αυτής της ιστορίας όσων έχετε προαναφέρει από τον Χρυσό Δράκο? Κοιτάξτε, το έργο έχει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή. Το έργο ξεκινάει σαν μια αφήγηση 5 ασιατών μαγείρων σε ένα κινέζικο, ας πούμε, ή ασιατικό ταχυφαγείο, που αυτοί οι χαρακτήρες μεταμορφώνονται σε όλους αυτούς τους πελάτες που έρχονται και παίρνουν φαγητό από εκεί. Στο κέντρο αυτής της αφήγησης υπάρχει ένας από αυτούς, ένας νεαρός Κινέζος, έχει πονόδοντο και προσπαθούν οι άλλοι αφηγούμενοι ταυτόχρονα όλες τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται και τρώνε από αυτό το μαγαζί να δουν τι θα κάνουν με αυτό τον πονόδοντο του νεαρού Κινέζου, αν υπάρχει ένα κέντρο. Αλλά το κέντρο είναι ο άνθρωπος, το κέντρο είναι αυτό. Έχω δει κάποιες... Δεν υπάρχει δηλαδή πρωταγωνιστής, δηλαδή δεν υπάρχει μία ιστορία που αφηγείται αυτό το θεατρικό έργο. Επισκηνής 5 άνθρωποι, 5 ηθοποιοί, οι οποίοι ουσιαστικά δηλαδή ερμηνεύεται διαφορετικούς ανθρώπους, όπως λέτε 5 πρόσωπα μεταμορφώνονται σε 17 διαφορετικούς ανθρώπους. Σε 17 διαφορετικούς χαρακτήρες και όχι μόνο αυτό, αλλά οι άντρες κάνουν τις γυναίκες, οι γυναίκες κάνουν τους άντρες και αυτή η αλλαγή είναι από το συγγραφέα. Όπως επίσης και ότι οι νεαροί σε ηλικία κάνουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία και το αντίθετο. Γιατί επιλέξατε το Χρυσό Δράκο? Εγώ σαν ηθοποιός? Ναι, εσείς. Ή ως σκηνοθέτης. Εσείς ως ηθοποιός, γιατί το διαλέξατε το Χρυσό Δράκο? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο σκηνοθέτης αυτός, ο Γιώργος Ματιάρης. Δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πάθος του, η ενέργειά του και η αγάπη του σε αυτό το έργο. Πριν το διαβάσω, όταν το διάβασα πραγματικά είδα ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, κάτι το οποίο εγώ δεν έχω ξαναδιαβάσει ή δεν έχω, και επίσης δεν έχω δει σαν θέαμα. Μια τέτοια μορφή, δηλαδή αφήγημα θεάτρου. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ο Γιώργος ήθελε να γίνει αυτή η παράσταση, η ταχύτητα, ο ρυθμός, η ερμηνεία η δικιά του πάνω στο έργο, έκανε για μένα το πράγμα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Και επίσης οι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Να πούμε ποιοι είσαστε εσείς οι 5. Να πείτε. Λοιπόν, Δημήτρης Αλεξανδρής, δηλαδή εσείς, ναι. Γιούλικα Σκαφιδά, Χρήστος Σαπουτζής, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου και Στρατής Χατζησταματίου. Ναι. Που θα περάσετε σε εμάς, σε όλους εμάς, όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία προαναφέρατε. Γιατί λέτε ελπίζω? Μέχρι σήμερα τι έχετε διαπιστώσει από τις παραστάσεις? Ίσα-ίσα πιστεύω ότι, όχι, ελπίζουμε, γιατί κοιτάξτε, το θέατρο είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό. Πάντα δεν επικοινωνεί ή πάντα δεν επικοινωνεί έτσι όπως θέλουμε εμείς. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που εμείς είχαμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό λέω ελπίζω, δηλαδή είναι κάτι πολύ ζωντανό, είναι ένα ραντεβού. Η ανάγκη μας να δούμε μια καλή θεατρική παράσταση, η ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε, η ανάγκη μας να βγούμε από αυτή την απομόνωση, αποδίδει στο θέατρο αυτά που του αναλογούν ουσιαστικά και μετά την πανδημία, κύριε Αλεξανδρή? Ναι, το πιστεύω αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η φετινή χρονιά είχε τόσο μεγάλη... Ο κόσμος πήγε στο θέατρο με τόσο μεγάλη ένταση. Πιστεύω πως ναι, ο κόσμος θέλει να βρίσκεται και να παρακολουθεί κάτι μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ διαφορετικό να βλέπουμε κάτι στο σπίτι μας μόνοι μας, όσο σημαντικό και αν είναι, και είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπουμε ως κομμάτι μιας ομάδας.
Εγώ λοιπόν θα ξαναπώ ότι η παράσταση ανεβαίνει 26 Μαΐου στα Χανιά, στο κινηματοθέατρο Megaplays. Ζητώ συγγνώμη τώρα, αλλά συμβαίνουν και αυτά όταν μιλάς. Και εδώ στο Ηράκλειο, θέατρο Αστόρια, 27 και 28 του μήνα, στις 7.30, χορηγός επικοινωνίας, τα μέσα του ομίλου της Κρήτη TV, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Τώρα, εγώ διαπιστώνω και κάτι άλλο. Διαπιστώνω από την κουβέντα μας ότι είσαστε ένας άνθρωπος που ναι μεν επιβεβαιώνετε εκείνο τον άλλο ρόλο που έχετε, ότι λέει λίγα πράγματα ή κοφτές κουβέντες και σας πάει γάντι, αλλά από την άλλη είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος χαμογελάτε τόσο πολύ, σε αντίθεση με εκείνο τον άλλο τον τηλεοπτικό ρόλο, που είσαστε ουσιαστικά ο κακός της ιστορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, απλά ένας χαρακτήρας που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προσπαθώ να είμαι πιστός σε αυτό που έχουμε συμφωνήσει και σε αυτό που είχα και εγώ στο μυαλό μου στην αρχή. Και να υποθέσω ότι περί σασμού και φαρμάκι δεν πρόκειται να ανοίξετε το στόμα σας και να πείτε τίποτα για τη συνέχεια, έτσι? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορώ να πω και πολλά, αλλά δεν ξέρω και πολλά. Δεν ξέρω και πάρα πολλά. Και εμείς τα μαθαίνουμε λίγο πιο μπροστά από εσάς. Λίγο πιο μπροστά από εμάς, επειδή πρέπει να διαβάσετε το σενάριο, έτσι? Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξανδρή. Καλημέρα σας.